Πάμε να δούμε. Θα πιάσω λίγο. Έχω εγώ και έχω καιρό να κάνω βίντεο με την κουκλάρα τη Ράνια Τζίμα. Θα πάμε στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα, όπου μέχρι και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι απόρρισαν με τις ειδήσεις που παρουσιάζουν κάθε φορά. Στη βία θα αναφερθούμε και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε, θα δούμε λίγο Μέγκα και θα δούμε μετά και κάτι παρόμοιο που έγινε στο Open και εκεί με το στόμα ανοιχτό μείνανε. Για να ξεκινήσουμε με το Μέγκα. Την έξαρση στην εγκληματικότητα την αντιλαμβανόμαστε όλοι, την αντιλαμβάνονται και οι πολίτες όπως θα δούμε σε λίγο στη δημοσκόπηση. Όμως, Μαρίνο Αλιφέρη, κυκλοφορούν και πάρα πολλά και βαριά όπλα, απολύτως ανεξέλεγκτα. Πάμε να δούμε έναν πιστολέρο να πυροβολεί μέσα σε καταβλισμό Ρωμά. Σε μια χώρα, Ράνια, που... Το βλέπετε, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο όπλο στην Ελλάδα, έτσι. Μου θυμίζει ούζι, αλλά δεν είναι ούζι, μικρό όπλο πολυβόλο, έτσι. Και είναι, βρίσκεται πού? Σε καταβλισμό Ρωμά, στα Μέγαρα. Και οι ίδιοι ανεβάζουνε, φαντάζομαι στο TikTok, συνήθως εκεί ανεβάζουνε, το βίντεο που πανηγυρίζουνε, είναι και... Δεν έχουν εκεί μυαλό. Έχουμε θρηνήσει δεκάδες θύματα με αδέσποτες σφαίρες. Το βίντεο λοιπόν που μάλιστα δημοσιοποίησαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο άνδρας σε καταβλισμό στα Μέγαρα να παίρνει ένα υποπολιβόλο και να πυροβολεί ασταμάτητα στον αέρα χωρίς κανείς να γνωρίζει πού θα καταλήξουν και σε εκατοντάδες μέτρα μακριά όλες αυτές οι βολίδες. Γιατί όπως λένε, όποια σφαίρα φεύγει στον ουρανό καταλήγει στο έδαφος και έχουμε δει ότι πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ελλάδα από αδέσποτες σφαίρες. Αυτό το βίντεο πλέον βρίσκεται και στα χέρια της ασφάλειας που θα προσπαθήσει τόσο από τον λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και με πληροφορίες να εντοπίσει το άτομο αυτό που κατέχει αυτόν τον παράνομο πλουσμό. Ένα ακόμη ενδεικτικό βίντεο δεν για το τι γίνεται αυτόν. Με τα όπλα στο... Γνωρίζουν το λογαριασμό που έχει ανέβει. Γνωρίζουν το λογαριασμό που έχει ανέβει αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως θα πρέπει να ταυτοποιηθεί ότι μιλάμε και για το ίδιο άτομο για να προχωρήσει στη σύλληψή του. Είναι μια περιοχή όπου δεν μπορεί εύκολα να μπει η αστυνομία. Είπαμε ότι είναι ένα καταπληκτικό φέγγι που είχε ο άλλος στην Πράγα και σκοτώσει κανένα 50 άνθρωπο. Είναι δύσκολη περιοχή, ε. Να πω κάτι. Τι αρμοδιότητα έχει η αστυνομία, τι δύναμη έχει η αστυνομία. Υπάρχουν περιοχές που δεν μπορεί να μπει η αστυνομία. Θα μου πει δεν την αφήνουν. Θα μου πει επίσης. Ο κόσμος που μένει δίπλα σε τέτοιους οικισμούς δεν χρειάζεται να βλέπει τέτοια ρεπορτάζ. Τα γνωρίζει πολύ καλά. Ορισμένοι κάνουν και καταγγελίες, αλλά δεν ξέρω, έχουν κάποια είδους ασυλία οι Ρωμά. Δεν τους πειράζει κανείς, δεν τους αγγίζει κανένας νόμος. Φαντάζομαι, ξέρετε, τα ρεπορτάζ που έχουν βγει στο παρελθόν, έτσι, με ληστείες, το ένα, το άλλο. Συνεχίζουμε όμως. Στο ίδιο ρεπορτάζ να δείτε και ακόμα χειρότερο, έτσι. Το μωρό το βάλανε δίπλα σε όπλα. Δεν ξέρω μήπως ακολουθάνε τη μόδα της τραπ μουσικής. Η κατοχή όπλων, τέλος πάντων και η χρήση βεβαίως είναι τόσο ανεξέλεγκτη που κάποιοι ασυνείδητοι φτάνουν σε σημείο να τοποθετούν όπλα και πάνω σε βρέφος λες και είναι παιχνίδι. Βρέφος. Θα το δεις τώρα. Και ναι, είναι ένα ακόμη βίντεο το οποίο κυκλοφορεί σε λογαριασμό στα μέσα. Παναγία μου. Ναι, πρέπει να είναι είτε σε βάφτιση είτε σε κάποια γιορτή. Βλέπουμε ότι κρατάνε, μιλάμε για ένα βρέφος, ούτε 12 μηνών δεν πρέπει να είναι αυτό το αγοράκι. Πολύ και στη μέση του έχουν περάσει δύο πιστόλια των 9 χιλιοστών. Είναι αυτό που λέμε. Δυστυχώς το τι συμβαίνει με τα όπλα στο λεκανοπέδιο και όχι μόνο, ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά δεν τα βλέπεις ούτε στα καρτέλ της Κολομβίας και του Μεξικού, έτσι. Ούτε εκεί τα βλέπεις τέτοιες εικόνες. Το μωράκι τώρα είναι ογνό και το έχουν λούσει με τα όπλα. Πάμε να συνεχίσουμε και στο Open. Στην ίδια ιστορία, όπου στα διόδια κοντά στο Αίγιο απήγαγαν κοπέλα μπρος στην Εθνική. Για πάμε να δούμε. Πάμε στα σοβαρά τώρα να δούμε. Χθες το βράδυ είχαμε κάτι έγινε στο δρόμο στην Εθνική. Πού έγινε αυτό? Έγινε ένα επεισόδιο με κάτι που επιτέθηκαν μια γυναίκα.
στα διόδια του Ελαιώνα στην Ολυμπία Οδό, όπου υπάρχει ένα βίντεο τραβηγμένο από τον οδηγό ενός φορτηγού, ο οποίος μάλιστα μάθαμε ότι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποίησε και την αστυνομία, όπου μία γυναίκα βγαίνει έρχονται, κατεβαίνουν τρία άτομα από ένα αυτοκίνητο, τρία νεαρά άτομα, και προσπαθούν με το ζόρι να την βάλουν μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούτε τις φωνές της γυναίκας, έτσι. Πάνω στην εθνική, ρε. Αστυνομία, εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Κοντά στα διόδια, θα μου πεις, θα είναι κάπου και θα σε περιμένουν να σου κόψουν κλίση με το ραντάρ, έτσι. Αλλά με αυτά δεν ασχολούμαστε. Η γυναίκα ουρλιάζει, προσπαθεί να αντισταθεί. Τι λέτε, ρε, προσπαθεί να τους χτυπήσει. Δεν τα καταφέρνουν ευτυχώς να την βάλουν μέσα στο αυτοκίνητο. Η γυναίκα φεύγει. Το αυτοκίνητο που θα δείτε είναι με φορά η οποία είναι αντίθετη στο ρεύμα κυκλοφορίας που κινούνται τα οχήματα στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι πιθανόν να πρόκειται για κάποια απόπειρα αρπαγής μεταξύ ατόμων Ρωμά της περιοχής, και για το περιστατικό αυτό έχει επιληθεί τώρα η ασφάλεια Αιγαίου, η οποία προσπαθεί να εντοπίσει. Ρωμά και εκεί πέφτω από τα σύννεφα, έτσι. Δεν τους έχουμε ενσωματώσει ακόμα. Πίση τους δράσεις επίθεσης αυτής σε αυτήν την γυναίκα, την οποία προσπάθησαν να την επιβάσουν με το ζόρι στο γιο ταχύ. Είναι πραγματικά ένα τριχιαστικό. Πώς ξέφυγε η γυναίκα? Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει, να τρέξει. Κατάφερε και ξέφυγε μόνη της. Είδαν ότι έχει κόσμο γύρω. Είναι ακριβώς στο σταθμό των Διοδίων. Είδαν ότι έχει κόσμο γύρω. Ήταν στο σταθμό των Διοδίων, επομένως. Ήταν στο σταθμό των Διοδίων, επομένως υπάρχει κόσμος εκεί. Τους βλέπετε όλους έτσι, κουκουλοφόροι, με κουκούλες, για να μην φαίνονται τα πρόσωπά τους. Τώρα να σου πω κάτι. Θέλουν να την απαγάγουν, να την παντρευτούν, έχουν κόντρα με τον άλλον καταβλισμό εκεί πέρα. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Τους ξέφυγε, να πω τώρα στην Εθνική, προχωρούσε αυτή, βγήκε έξω, τη βρήκαν στο δρόμο. Μόνο να καταλάβω τι συνέβη. Αυτό πήγα να πω. Υπάρχουν υπάλληλοι. Υπάρχει ο κίνδυνος πάντα να περάσουν. Υπάρχουν και κάμερες, βέβαια. Ναι. Και κάμερες από ό,τι είδαμε, ναι. Σαφώς, βέβαια. Τι λες τώρα. Βεβαίως. Και ευτυχώς τουλάχιστον δεν κατάφεραν να αρπάξουν τη γυναίκα αυτή και να την βάλουν πάλι μέσα στο αυτοκίνητο. Κατάφερε και έφυγε η γυναίκα από το σημείο, ναι. Και στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Μάλιστα, το τράβηξε το βίντεο ο οδηγός φορτηγού που περνούσε. Ναι, ναι, ναι. Τελικά η γυναίκα τι έγινε, πού πήγε? Πήγε πάλι σπίτι της εκεί που ανήκει με τα πόδια? Την πήρε κανείς? Τη ρώτησε κανείς? Μήπως δεν θέλει βοήθεια? Φαντάσου τι μπορείς να τραβήξεις το δρόμο με το κινητό σου, έτσι. Τι μπορείς να δεις μπροστά στα μάτια σου. Όπως μπροστά, ναι, ναι, ναι. Όπου έβλεπε το περιστατικό. Και ειδοποίησε και την αστυνομία, πόσο με θέλουμε. Και καλά έκανε, και καλά να τους μαζέψουν. Γιατί εδώ είναι άσκηση βίας ξεκάθαρη τώρα. Γιατί τις κάνουν τις γυναίκες. Κοίτα τώρα. Και δεν ξέρεις τι ήθελα να κάνουν αυτοί τώρα. Οι συγκεκριμένοι. Λοιπόν. Κανένα έχνος, τίποτα, καμία αίσθηση. Άκου το ουρλιαχτό της γυναίκας. Πάνε στα διόδια που ερνάει κόσμος, δουλεύει κόσμος εκεί πέρα να κάνουν. Και αρπάζουν μια γυναίκα έτσι και την πάνε να τρίξουν μέσα. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, πάλι καλά που δεν περνούσε καν αυτοκίνητο από την Εθνική, έτσι. Γιατί έχουν καμία αίσθηση ή φόβο του νόμου? Ας είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Αυτά τα ευχάριστα γύρω μας, έτσι. Το επόμενο βίντεο σε λίγο θα είναι ευχάριστο να γελάσουμε, έτσι, γιατί το βαρύναμε αρκετά.